Συναγερμός έχει σημάνει για άλλη μια φορά στο Λίβανο. Δεύτερο κύμα εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεσμπολά. Ήδη έχουν σκοτωθεί 3 άνθρωποι. There are reports of blasts at various locations around Lebanon. The official national news agency is describing the explosions taking place with what are called wireless devices. We believe they're talking about walkie-talkies. Perhaps thousands of individual blasts was pagers. Today it looks like it's walkie-talkies. Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Εκρήξεις ακούγονται σε σχεδόν ολόκληρο το Λίβανο σε ανύποπτο χρόνο, σε σούπερ μάρκετ, σε δρόμους, σε δημόσιους χώρους. There are pictures for anyone who wants to see them doing the rounds on social media of CCTV cameras in supermarkets and on streets, and then some relatively small explosions coming from people's bags or around their waist, their pockets, their belts. Εκτιμάται ότι εξεράγησαν 3.000 βομβητές μελών της Χεσμπολά. Νοσοκομεία στο Λίβανο ακόμα και στη Συρία δέχθηκαν πάνω από 2.750 τραυματίες. Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. An attack in the Middle East unlike anything we've ever seen before. Hundreds of wireless pagers exploded at the same time. Πρόκειται για εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας της Λιβανέζικης οργάνωσης που έφεραν πάνω τους χιλιάδες μέλη της, αντί για κινητά τηλέφωνα, ώστε να μην εντοπίζεται η τοποθεσία τους. Τραυματίστηκαν οι ίδιοι, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά τους. Όταν έλαβαν μήνυμα, πολλοί έκαναν την κίνηση να κοιτάξουν τον βομβητή, έχοντας το πρόσωπό τους στραμμένο πάνω τους. That the vast majority of injuries are actually injuries to the face and to the hand. We've seen a lot of people who have practically lost their eyesight. Η Χεσμπολά κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ, καθώς οι New York Times επιβεβαιώνουν ότι η επίθεση οργανώθηκε από το Ισραήλ και πως ήταν μια επιχείρηση που στόχευε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το Ισραήλ τοποθέτησε εκρηκτικά σε βομβητές που πουλήθηκαν στη Χεσμπολά. Μικρές ποσότητες εκρηκτικών υλών εμφυτεύθηκαν σε μπίπερ που η Χεσμπολά είχε παραγγείλει από εταιρεία της Ταϊβάν, σύμφωνα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει την επίθεση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους ξεκαθάρισαν πως δεν είχαν καμία εμπλοκή ούτε είχαν ενημερωθεί. The United States did not know about, nor was it involved in these incidents, and we're still gathering the information and gathering the facts. Μεταξύ των τραυματιών στην επίθεση ήταν και ο Ιρανός πρέσβης στο Λίβανο, ο οποίος διέφυγε τον κίνδυνο και απαντάει καταδεικνύοντας το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χαμάς από την άλλη χαρακτηρίζει τις εκρήξεις βομβητών στο Λίβανο τρομοκρατική, σιωνιστική επιθετικότητα.